Μεσημέρι Ιουλίου, το θερμόμετρο έχει πιάσει κόκκινο και στις πλατείες Ελευθερίας και Αγίας Εκατερίνης στο κέντρο του Ηρακλείου σχηματίζονται ατελείωτες ουρές με κόσμο, ο οποίος πέφτει για τη διενέργεια rapid test από τα κλιμάκια του ΕΟΔΗ. Η ανησυχία είναι έκδηλη τόσο από την πλευρά των ειδικών όσο και από την πλευρά των πολιτών εξαιτίας του υψηλού επιδημιολογικού φορτίου σε επίπεδο Κρήτης. Καθημερινά μάλιστα σημειώνεται ραγδαία αύξηση στον αριθμό των δειγματοληπτικών ελέγχων με τα άτομα ηλικίας 20 με 25 ετών να καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο ποσοστό των προσελθόντων στις κινητές μονάδες του ΕΟΔΗ. Εδώ και μία εβδομάδα τα τεστ που διενεργούνται έχουν μία αύξηση της τάξης του 200%. Αυτό συμβαίνει πρώτον διότι λόγω των διακοπών και των μετακινήσεων υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος στο νησί, το οποίος τρέχει να βρει rapid test να κάνει, και δεύτερον διότι σιγά σιγά οι απαιτήσεις προκειμένου να εισέρθουν σε χώρους επιχειρήσεις εστίασης έχουν αυξηθεί. Δηλαδή έχουμε καταγράψει 1200 τεστ τη μέρα, ακόμα και την Κυριακή όπου το κλιμάκιο είναι μειωμένο. Δέχτηκε αρκετή πίεση, έκανε γύρω στα 1100. Η νεολαία είναι αυτή που έρχεται πιο πολύ στους χώρους. Εγώ έχω ανοίξει να πάω ταξίδι και χρειάζομαι να κάνω το rapid για να είμαι σίγουρος αν είμαι αρνητικός ή θετικός. Ταξιδεύω και εγώ, φεύγω αύριο, πάω Θεσσαλονίκη. Δύο μέρες πριν μας είπανε και μετά που θα φύγουμε πάλι δύο μέρες πριν φύγουμε από το νησί που θα πάμε. Νομίζω είναι κρίσιμο το να γίνει το τεστ, γιατί εδώ πέρα κάτω, ειδικά στην Κρήτη, υπήρχε η μετάλλαξη και όλα σε μεγάλο βαθμό, οπότε θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό. Την ίδια ώρα από το Σάββατο 17 Ιουλίου, οι μη εμβολιασμένοι εργαζόμενοι στις τουριστικές επιχειρήσεις και στους χώρους εστίασης, στις περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου και Ρεθύμνου, υποχρεούνται να υποβάλλονται σε έλεγχο την εβδομάδα. Μία φορά με τη μέθοδο self-test και τη δεύτερη με rapid test, δηλώνοντας το αποτέλεσμα στο πληροφοριακό σύστημα Εργάνη. Τα δύο τεστ για μένα είναι περιτά. Τη στιγμή που γίνεται το rapid test, θα πρέπει να είναι έγκυρο. Τουλάχιστον μην γίνονται δύο. Αλλά εντάξει, αυτό ζητάνε αναγκαστικά. Το θεωρώ υπερβολικό. Δεν ξέρω, αυτοί ξέρουν. Δεν φοβάστε με τα κρούσματα σε χώρους όπου βρίσκεται και τουρισμό? Θεωρώ ότι όταν είναι τυπικές οι διαδικασίες και παίρνεις προφυλάξεις, δεν έχεις κάποιο φόβο. Ήδη έχω κάνει δεύτερη δόση του εμβολίου και λίγο ταλαντεύομαι με όλο αυτό το. Αγχώνει το γεγονός ότι δουλεύετε στον τουρισμό και είστε εκτεθειμένοι? Όχι, δεν με αγχώνει καθόλου. Ενώ, όπως δηλώνει ο πρόεδρος Σωματείου Ξενοδοχοί Υπαλλήλων Ηρακλείου Νίκος Κοκολάκης, οι εργαζόμενοι στις τουριστικές επιχειρήσεις είναι πρόθυμοι να συμμορφωθούν στα νέα μέτρα της κυβέρνησης, προκειμένου να μην χαθεί η τουριστική περίοδος. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να σεβαστούμε όλα αυτά τα μέτρα που έχει εξαγγείλει η πολιτεία. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε από την πλευρά των ανεμβολίαστων, που είναι ένα χαμηλό ποσοστό, και κάνω, θα πω αυτή τη στιγμή, και μία έκκληση και καλούμε όλους αυτούς τους συναδέλφους που ακόμα προβληματίζονται να το ξανασκεφτούν, να σκεφτούν τους υπόλοιπους, τους διπλανούς μας, που το σώστε και αυτοί να τρέξουν και να κάνουν το εμβόλιο. Από εκεί και μετά είμαστε υποχρεωμένοι να τηρήσουμε όλα τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας για την υγεία τη δικιά μας αλλά και το διπλανό μας. Φανταστείτε για άλλη μια χρονιά, αν τυχόν και κλείσουν ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, τι επιπτώσεις θα έχει στην οικονομία των οικοκυριών, των ξενοδοχοϊπαλλήλων. Δεν το θέλουμε με τίποτα αυτό να συμβεί.